Να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια στοιχεία τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα και αφορούν τον Οκτώβριο του 2022, τα τελευταία στοιχεία τελευταίος μήνας που έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Καταγράφεται μια αύξηση. Και πάμε να τα δούμε λίγο, καθώς σήμερα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Ξεναγών. Οπότε, με βάση αυτά τα στοιχεία, θα πραγματοποιήσουμε και μία συζήτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, Οκτώβριος 2022 και μπαίνει μία σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021. Η αύξηση αγγίζει το 38,3% στα εισιτήρια που κόπηκαν, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα στοιχεία αφορούν τα μουσεία της Ελλάδας. Το ίδιο σκηνικό και στην περιφέρεια Κρήτης. Στους αρχαιολογικούς χώρους τώρα. Τον Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021, η αύξηση που καταγράφηκε άγγιξε το 50%. Εγώ θα πρέπει να πω βέβαια ότι το 2021 γενικότερα ήταν ένα έτος περίεργο στο κομμάτι των επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ελαίω πανδημίας. Αν δεν κάνω λάθος, πριν το Μάιο του 2021, κλειστά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω των περιορισμών τότε που είχαν επιβληθεί. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα βασικά ποσοστά, τα βασικότερα ποσοστά τα οποία ξεχωρίσαν προκειμένου να καταλάβουμε γενικά το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων στοιχείων που έχει να κάνει με το θετικό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Παπανικολάου, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Τα έχουμε πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Παπανικολάου? Καλησπέρα σας, πολύ καλά εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε και επιβεβαιώνουν αυτό το θετικό κλίμα το οποίο κυριάρχησε μέσα στο 2022 στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Παρά τα όποια προβλήματα που διαχρονικά βέβαια υπάρχουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2020 ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δραματική για τον τουρισμό. Όλους τους εργαζόμενους του τουρισμού κινηθήκαμε περίπου στο 15 με περίπου 20% maximum του 2019. Οπότε υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον κλάδο του τουρισμού. Το 2021 βελτιώθηκε, πήγε γύρω στο 50 με 55% του 2019. Ευτυχώς το προηγούμενο χρόνο, το 2022, πήγαμε σχεδόν στα επίπεδα και ορισμένες φορές τα ξεπεράσαμε το 2019. Οπότε γυρίσαμε, να το πούμε, σε μια κανονική σεζόν. Και αυτό ήταν καλό, γιατί όσοι ασχολούνται με τουρισμό και οι ξεναγοί και οι ξενοδοχείο υπάλληλοι και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και όλοι που είναι στον τουρισμό είχαν πάρα πολλά τα οποία χάσαν τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθούμε τώρα να τα αναπληρώσουμε. Αναφορικά, κύριε Παπανικολάου, με τις προσδοκίες με φόντο την επόμενη τουριστική σεζόν, ποιες είναι, πόσο υψηλές είναι? Οι πρώτες ενδείξεις είναι καλές. Και αυτό είναι καλό, γιατί και στα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού, είχαμε ανταποκριθεί καλά. Με την εκπαίδευση που μας είχε δώσει η Περιφέρεια Κρήτης, με τα ειδικά σεμινάρια που είχαμε κάνει, προσέχαμε, είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και από τους εργαζόμενους αλλά και από τους επισκέπτες. Αφήσαμε πολύ καλό όνομα, όλοι με πολύ καλή συνείδηση και πολύ καλή εργατικότητα. Οπότε φτιάξαμε ένα καλό όνομα στα δύσκολα χρόνια, το οποίο ευτυχώς αυτό μας βοηθάει και στα μελλοντικά χρόνια, τα οποία δεν έχουν σταματήσει να είναι επικίνδυνα. Ο κορονοϊός δυστυχώς υπάρχει, είναι λιγότερος, αλλά υπάρχει ακόμα πάλι το πρόβλημα σε ειδικές ομάδες και με ειδικές καταστάσεις. Οπότε αυτό μας έχει φτιάξει ένα καλό όνομα για τα επόμενα χρόνια. Καλό όνομα, θετικό κλίμα, αύξηση στο κομμάτι της επισκεψιμότητας. Τι θα πρέπει να λύσουμε ωστόσο? Ποια είναι αυτά τα αγκάθια τα οποία δεν τα έχουμε προσπεράσει, δεν τα έχουμε απομακρύνει όλα αυτά τα χρόνια και παραμένουν δίπλα μας? Δείχνετε την γνωσό, δείχνετε τις φυρές την γνωσό, δείχνετε ορισμένα προβλήματα υποδομών. Αυτά τα οποία έχουμε και εμείς επισημάνει επίσημα, με επίσημα έγγραφα, με πρωτόκολλα, με φωτογραφίες, στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορές αρχαιοτήτων, το Δήμο Ηρακλείου και όχι μόνο του Ηρακλείου, Χανίων και οπουδήποτε άλλο υπάρχει πρόβλημα. Εμείς σαν καθημερινοί μικροί πρεσβευτές του τουρισμού που είμαστε, επισημαίνουμε αυτά, προτείνουμε λύσεις και περιμένουμε να βρεθούν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε ορισμένα σημεία όσο γρήγορα θέλαμε. Σε ορισμένα άλλα έχουν κάνει τις λύσεις. Δηλαδή αυτά που τους προτείναμε στη διαγράμμιση του πάρκινγκ, του λεωφορείου της Γνωσού, έγινε. Σε χώρους στάθμευσης και στάσεις τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο έγινε. Στα Χανιά περιμένουμε τώρα, έχουμε ζητήσει μια επίσημη συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων.
Στο Ρέθυμνο έχει τακτοποιηθεί, στον Άγιο Νικόλαο έχει τακτοποιηθεί, στην Ελούντα έχει τακτοποιηθεί, στα Μάταλα έχουν τακτοποιηθεί. Οπότε η εικόνα που δίνουμε πρέπει να είναι πρώτα μιας ασφάλειας, η οποία δεν κινδυνεύουν επισκέπτες της Κρήτης μετακινούμενοι από το ένα σημείο στο άλλο, μετά μιας ομαλής εξυπηρέτησης στους αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά το πιο σημαντικό για μας είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την ιστορία να είναι διπλωματούχοι ξεναγεί, να έχουν την πιστοποίηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, να ξέρουν τι λένε, γιατί δυστυχώς υπάρχει σε μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει το φαινόμενο ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι ξεναγοί, οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει την ιστορία, την αρχαιολογία, τη ζωή της Κρήτης, να παριστάνουν τους ξεναγούς και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού, πόσο κοντά βρισκόμαστε, είστε ένας άνθρωπος πολύ ο οποίος σίγουρα έχει άποψη και μπορεί να τοποθετηθεί, στο να προσεγγίσουμε, να προσελκύσουμε τουρίστες του εξωτερικού, προκειμένου να έρθουν αποκλειστικά και μόνο για να θαυμάσουν και να περιηγηθούν σε αρχαιότητες και σε μουσεία της Κρήτης μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί η Κρήτη έχει ένα θησαυρό από πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία η οποία έχουμε μνημονική είναι μοναδική στον κόσμο. Προχωράμε με την ελληνική περίοδο και είναι ορισμένα πράγματα, όπως παράδειγμα η νομοθεσία της Γόρτινας, η οποία δεν έχει αναδειχθεί. Αλλά δίπλα στην νομοθεσία της Γόρτινας υπάρχουν οινοποιεία. Υπάρχουν τα ελαιοτριβεία, υπάρχουν τα μουσεία της καθημερινής ζωής. Αυτά μπορεί να γίνει ένα τέλειο δέσιμο, οπότε μιλάμε για την ζωή η οποία είναι από το 3000 π.Χ. μινωικά αρχεία με εμπόριο ελαιολάδου, κρασιού, μελιού και όλα αυτά, τα οποία ξεκινάνε από τότε και συνεχίζουν με τώρα. Οπότε ο θεματικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει, αλλά έχει ακόμα πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν. Σήμερα μιλούσα με την κυρία Χουδεζανάκη από την Περιφέρεια Κρήτης για να επαναλάβουμε ένα σεμινάριο το οποίο είχαμε κάνει στο παρελθόν, να μας ενημερώσει τι γίνεται ακριβώς με αυτό το θέμα, ώστε να ενημερώνουμε και εμείς τους επισκέπτες. Μην ξεχνάμε τα βουνά, μην ξεχνάμε τα χιόνια, μην ξεχνάμε τα φαράκια, τους θησαυρούς της φύσης της Κρήτης. Έχουμε τα πουλιά, έχουμε τους αετούς, έχουμε τους γεπαετούς, τις κάρες που λέμε εμείς. Όλα αυτά είναι θησαυρός, ο οποίος εμείς τους το δείχνουμε, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο ορατό, βάζοντας διάφορα σημεία, μεγάλες αφίσες, οι οποίες να πληροφορούν τους τουρίστες ότι υπάρχει αυτή η Κρήτη, όπως μπορούμε να το βάλουμε στο αεροδρόμιο, όπως μπορούμε να το βάλουμε σε αρχαιολογικούς χώρους. Και εμείς να οργανώσουμε ειδικές εκδρομές, οποίες να αναδεικνύουμε ακριβώς αυτά. Υπάρχουν, αλλά σε μικρή κλίμακα. Κύριε Παπα-Νικολάου, ποιες είναι αυτές οι εθνικότητες που το ψάχνουν περισσότερο, που σας κυνηγούν, που θέλουν να μάθουν για την ιστορία της Κρήτης, κάπως περισσότερο σε σχέση με τους υπολείπους? Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η φύση. Μετά είναι οι Γάλλοι, τους αρέσει ο περιπατητικός τουρισμός. Λιγότερο είναι οι Άγγλοι και μετά υπάρχουν και οι άλλες εθνικότητες, αλλά είναι σε μικρότερα ποσοστά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε διαφημιστεί ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που είχε γίνει να φωνάξουμε ρεπόρτερ και να δείξουμε τα βουνά της Κρήτης με χιόνι και να κάνουν Αμερικάνοι ρεπόρτερ σχοι στην Κρήτη πάνω, όπως και στην Κρήτη Βή που είχατε πριν μερικά χρόνια ανεβάσει το συνεργείο και είχαν δει μεγάλους οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν κάνει σκι στην Κρήτη το Φεβρουάριο, είχαν μείνει έκπληκτοι. Δεν περιμέναν ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο συνδυασμός της φύσης με την ιστορία, με την κριτική διατροφή, σωστά, είναι καθοριστικό. Προϊόντα της Κρήτης είναι τέλειος. Μάλιστα. Λοιπόν, 21η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ξεναγών. Με αυτό να κλείσουμε. Τι σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα? Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την υπεύθυνη, σωστή πληροφόρηση των επισκεπτών όλη τη Ελλάδο, γιατί εμεί είμαστε όλη τη Ελλάδο, όχι μόνο τη Κρήτη, αλλά μιλάω σαν μέλο Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αντιπρόεδρο Σωματείου τη Κρήτη, ότι πρέπει να προσέχουμε, να σεβόμαστε την ιστορία μα, τη ζωή μα, και αυτή να περνάει μέσα από επαγγελματίε του είδου στου επισκέπτε, να περνάει σωστά, ώστε να διατηρούμε το πολύ ψηλό επίπεδο επαγγελματιών που έχουμε και εξυπηρέτηση που έχουμε και έχουμε πάρει βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τι σχολέ ξεναγών. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να προστατεύσουμε την ζωή μας, σαν ελληνική ζωή, να την σέβονται οι άλλοι, να την αγαπήσουν και να έρχονται εδώ να απολαμβάνουν τη ζωή τους μαζί με εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα λίγο πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου για φέτος. Να είστε καλά.